Μέρες του 1909, 10 και 11 Ένα τυραννισμένου πτωχοτά του ναυτικού από νησί του Αιγαίου Πελάγους ήταν ιός. Εργάζονταν σε σιδέρα παλιόρουχα φορούσε. Σχισμένα τα ποδήματά του της δουλειά και λεϊνά. Τα χέρια του ήσαν λερωμένα από σκουριές και λάδια. Το βραδινό σαν έκλειε το μαγαζί αν ήταν τίποτε να επιθυμεί πολύ, καμιά κραβάτα κάπως ακριβή, καμιά κραβάτα για την Κυριακή, ή σε βιτρίναν είχε δει και λαχταρούσε κανένα ωραίο που κάμει σωμαβή, το σώμα του για ένα τάλιρο ιδιό πουλούσε. Διερωτώμεαν στους αρχαίους καιρούς, είχε η ένδοξη Αλεξάνδρια νέων πιο περικαλή, πιο τέλειο αγόρι από αυτόν που Δεν έγινε εννοείται άγαλμά του η ζωγραφιά. Στο παλιό μάγαζο ενός σιδερά ρηχμένος, γρήγορα απ' την επίπονη δουλειά και από λαϊκή κρεπάλη ταλαιπωρημένη η γεφθαρή. Μύρις Αλεξάνδρεια του 340 μετά Χριστόν Εν συμφορά όταν έμαθα που ο Μύρης πέθανε πήγα στο σπίτι του μόλο που το αποφεύγω να εισέρχομαι στον χριστιανών τα σπίτια προπάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές στάθηκα σε διάδρομο δεν θέλησα να προχωρήσω πιο εντός γιατί αντελήφθην που οι συγγενείς του πεθαμένου με έβλεπαν με προφανή απορία και με δυσαρέσκεια τον είχαν σε μια μεγάλη κάμαρη που από την άκρη όπου στάθηκα είδα κομμάτι. Όλο τάπητες πολύτιμη και σκεύη εξαργύρου και χρυσού. Στέκομουν και έκλαια μια άκρη του διαδρόμου και σκέπτομουν που οι συγκεντρώσει μα και οι εκδρομέ χωρί τον μύρι δεν θα αξίζουν πια και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας να χαίρεται και να γελά και ραπαγγέλει στίχους με την τελεία του αίσθηση του ελληνικού ρυθμού και σκέπτομον που έχασα για πάντα την εμορφιά του, που έχασα για πάντα τον νέον που λάτρευα παράφορα. Κάτι γριές κοντά μου χαμηλά μιλούσαν για την τελευταία μέρα που έζησε. Στα χείλη του διαρκώς το όνομα του Χριστού, στα χέρια του βαστούσε ένα σταυρό μπήκαν κατόπιν στην κάμαρη τέσσερες χριστιανοί ιερείς και έλεγαν προσευχές εν θέρμος και δεήσεις στον Ιησούν εις την Μαρίαν δεν ξέρω την θρησκεία τους καλά. Γνωρίζαμε βεβαίως που ο Μύρης ήταν χριστιανός. Από την πρώτη ώρα το γνωρίζαμε όταν πρόπερσι στην παρέα μας είχε μπει. Μας ζούσαν απολύτως σαν και μας. Από όλου μας πιο έκδοτος στις ειδονές σκορπώντας αφιδώς το χρήμα του στις διασκεδάσεις. Για την υπόλοιψη του κόσμου τους, ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στες όταν έτυχε η παρέα μας να συναντήσει αντίθετη παρέα. Ποτέ για την θρησκεία του δεν μιλούσε. Μάλιστα μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζί μας το Σεράπιον. Όμως σαν να με αυτόν μας τον αστείσμο θυμούμε τώρα. Α, κι άλλε δύο φορέ τώρα στο νου μου έρχονται. Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδέ, τραβήχθηκε από τον κύκλο μα και έστρεψε αλλού το βλέμμα. Όταν ενθουσιασμένο ένας μα είπεν η συντροφιά μας να υπό την εύνοια και την προστασία του μεγάλου, του πανωραίου Απόλωνο, ψιθύρισε ο Μύρι, οι άλλοι δεν άκουσαν, τι εξαιρέσει μου». Οι χριστιανοί ιερεί, Μεγαλοφόνο για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσαμε πόση επιμέλεια και με τι προσοχή εντατική στου τύπου τη θρησκεία του ετοιμάζονταν όλα για την χριστιανική κηδεία. Και ξέφνη με κυρίευσε μια αλόκοτη εντύπωση. Αόριστα αισθάνομουν σαν να φεύγει από κοντά μου ο μύρη. Αισθάνομουν που ενώθη χριστιανό με τους δικούς του και που γένομουν ξένος εγώ, ξένος πολύ. Ένιωθα κιόλα μια αμφιβολία να με σημώνει, μήπως κι είχα γελαστεί από το πάθος μου και πάντα του ήμουν ξένος. Πετάχθηκα έξω από το φρικτό του σπίτι, έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί από την χριστιανοσύνη τους η θύμηση του μύρη. Ωραία λουλούδια κι άσπρα οστέριαζαν πολύ. Μπήκε στο καφενείο που επήγαιναν μαζί. Ο φίλος του εδώ προτριόμινων του είπε. Δεν έχουμε πεντάρα, δύο πάμπτωχα παιδιά είμεθα. Ξεπεσμένοι στα κέντρα τα φθηνά. Στο λέγω φανερά. Με σένα δεν μπορώ να περπατώ. Ένας άλλος μάθε το ζητεί. Ο άλλος του είχε τάξει δυο φορεσιές και κάτι με ταξωτά μαντήλια. Για να τον ξαναπάρει, χάλασε τον κόσμο και βρήκε είκοσι λίρες. Ήλθε ξανά μαζί του για τις είκοσι λίρες, μα και κοντά σε αυτές για την παλιά αφιλία, για την παλιά αγάπη, για το βαθύ αισθημάτων. Ο άλλος ήταν ψεύτης, παλιόπαιδο σωστό, μια φορεσιά μονάχα του είχε κάνει και με το στανιό και τούτην με χίλια παρακάλια. Μα τώρα πια δεν θέλει μήτε τες φορεσιές και μήτε δυό αλούτα με τα ξωτά μαντήλια και μήτε είκοσι λύρες και μήτε είκοσι γρόσια. Την Κυριακή τον θάψαν στες δέκα το πρωί, την Κυριακή τον θάψαν πάει εβδομάς σχεδόν. Στην πτωχική του κάσα του έβαλε λουλούδια, ωραία λουλούδια κι άσπρα οστέριεζαν πολύ στην εμορφιά του και στα είκοσι δυο του χρόνια. Όταν το βράδυ επήγεν, έτυχε μια δουλειά, μια ανάγκη του ψωμιού του, στο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί, μαχαίρι στην καρδιά του το μαύρο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί.